Πλησιάζουμε στον ένα χρόνο ήδη από την αρχή της πανδημίας. Ακόμα μέσα στα νοσοκομεία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δηλαδή, έρχεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δεύτερου κύματος, το οποίο τώρα αρχίζει σιγά σιγά οι συνέπειες να μειώνονται. Βλέπουμε οι κλίνες ΜΕΘ σταδιακά να αποφορτίζονται, αλλά πολύ αργά, έτσι όπως ήταν αναμενόμενο. Βλέπουμε ότι κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει γίνει για να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας όλο το προηγούμενο διάστημα. Ακόμα και αυτές οι λίγες προσλήψεις επικουρικών συναδέλφων, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού, γιατί το ιατρικό προσωπικό ακόμα το περιμένουμε, δεν μπορεί να καλύψει τις τεράστιες ελλείψεις που υπήρχαν και τα κενά που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα πριν την πανδημία. Βλέπουμε ότι το προσωπικό είναι αποδεκατισμένο. Πολλοί συνάδελφοι έχουν αρρωστήσει. Αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε για δύο και για τρεις για να μπορούμε να καλύψουμε τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βλέπουμε ότι έχει ανασταλεί τελείως η περίθαλψη των χρονίων πασχόντων. Έχουν ανασταλεί και συνεχίζουν να παραμένουν σε αναστολή και τα τακτικά χειρουργεία, τα εξωτερικά ιατρία, τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσουν. Είναι αυτή τη στιγμή περίπου, κοντεύουμε στους τρεις μήνες που οι χρόνοι πάσχοντες δεν έχουν την τακτική παρακολούθηση που είχαν, ό,τι συνεπάγεται αυτό για την επιδείνωση της υγείας τους το επόμενο διάστημα. Βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία μετατρέπονται, προσπαθούν να τα μετατρέψουν σε εμβολιαστικά κέντρα χωρίς να έχουν προβλέψει προσωπικό, για το οποίο δεν είναι μόνο ποιος θα κάνει τον εμβολιασμό, δεν είναι μόνο ένα τσίμπημα ο εμβολιασμός, είναι και η παρακολούθηση των τυχών παρενεργειών, είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση, που αυτό δεν έχει προβλεφθεί από κανέναν πώς θα γίνει το επόμενο διάστημα. Είναι ζητήματα τα οποία η έλευση του τρίτου κύματος της πανδημίας, που όλοι οι ειδικοί λένε ότι είναι πολύ πιθανό το επόμενο διάστημα, είναι πρωτοπυλών. Θα έχει ολέθριες συνέπειες αν δεν πάρθουν έστω και τώρα αυτά τα αιτήματα που καλούμε σαν υγειονομικοί, σαν αμαχόμενοι υγειονομικοί, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να γίνουν. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς καλούμε την κυβέρνηση, καλούμε το Υπουργείο, καλούμε τις διοικήσεις, τον είπε, γι' αυτό βρισκόμαστε και εδώ πέρα, για να τους επιδώσουμε συγκεκριμένα αιτήματα. Καλούμε τις διοικήσεις των νοσοκομείων, καλούμε τέλος πάντων οποιοδήποτε αρμόδιο, οποιοδήποτε υπεύθυνο να ακούσει τα αιτήματα των μαχόμενων υγειονομικών, που στην πράξη έχουμε την εμπειρία όλου αυτού του διαστήματος και μπορούμε να πούμε τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε τις συνέπειες που είχαμε με το δεύτερο κύμα, που μπορεί να είναι χειρότερες στο τρίτο κύμα. Καλούμε έστω και τώρα στο ΚΕΠΕΝΤΕ να γίνουν αυτά τα μέτρα που ζητάμε για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα παίξει ρόλο όχι μόνο στον εμβολιασμό και την παρακολούθηση των τυχών παρενεργειών στους εμβολιαστέντες, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα παίξει ρόλο και στην περίθαλψη των χρονίων πασχόντων, θα παίξει ρόλο και στην παρακολούθηση των ασθενών με κορονοϊό, με λίγα συμπτώματα, ή τους ασθενείς μετά από τον κορονοϊό, που έχει αποδειχθεί και επιστημονικά ότι πάνω από 6 μήνες οι συνάνθρωποι αυτοί που οι οποίοι νόσησαν από κορονοϊό και είναι στο σπίτι διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο και πρέπει να παρακολουθούνται. Καλούμε να ενισχυθεί με προσωπικό και υποδομές και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα νοσοκομεία, για να μπορούν να καλύψουν όλες αυτές τις συνέπειες. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι μονάδες δηλαδή, της θεραπείας στο βαθμό που πρέπει να γίνουν 3.500, έτσι όπως ορίζεται, με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού. Να ενισχυθούν οι κλινικές COVID με όλα αυτά τα μέτρα που οξυγονοθεραπείας και λοιπόν μηχανημάτων, το οποίο μπορούν να βοηθήσουν αποδεδειγμένα στη μείωση των διασωληνώσεων. Καλούμε και ένα πολύ σημαντικό, να πάρθουν μέτρα και στην κοινότητα για τη μείωση της διασποράς. Γιατί όταν ανοίγουν τα σχολεία χωρίς να παίρνονται κατάλληλα μέτρα, με αραίωση των μαθητών ανατάξει, με προσλήψη εκπαιδευτικών και καθαριστών, με μαζικά τεστ, πώς μπορούμε να μιλάμε ότι μειώνει τη διασπορά, όταν στα μέσα μαζικής μεταφοράς συνεχίζουν να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όταν στους μεγάλους χώρους δουλειάς δεν γίνονται πρακτικά έλεγχοι. Αυτά πρέπει να τεθούν επιτάπητος. Κανένας πλέον δεν έχει δικαιολογία ότι δεν ξέρει, κανένας πλέον δεν έχει δικαιολογία ότι δεν έχει ακούσει, από τους υπεύθυνους εννοώ, και τους καλούμε να σταματήσουν να ρίχνουν τις ευθύνες αλλού, στον ανεύθυνο λαό και στην νεολαία, μια στους ανεύθυνους γιατρούς, όπως ακούσαμε τον Κοντοζαμάνη και διάφορους από την κυβέρνηση να μας λένε. Καλούμε έστω και τώρα να πάρουν την ευθύνη, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτά που ζητάμε.